Υπάρχει λίγο προβληματισμός για την επόμενη μέρα για την κατάσταση της οικονομίας. Δεν υπάρχει κανένας προβληματισμός. Το Eurogroup είπε και απεφάνθη, σφίξτε τα ζωνάρια. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή λέει ότι οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 4%, ενώ είχε προβλεφτεί αύξηση 15,5%. Και ήρθε και εκείνος ο ενοχλητικός καθηγητής χρηματοοικονομικής, ο κύριος Μελάς, να υπενθυμίσει ότι αυτό που αναφέρεται ως εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, ότι αυξήθηκαν κατά 3,7%, αφορά τον τουρισμό που αυξήθηκε κατά 15,7%, την ώρα που οι εξαγωγές αγαθών έχουν μειωθεί κατά 8,5%. Και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν, οι εισαγωγές, κατά 2,1%. Άρα η κατανάλωση στήριξε κατά κύριο λόγο την ανάπτυξη, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,8%, αλλά και η κατανάλωση πέφτει στα τάρταρα. Καλημέρα κύριε Μελά. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, επειδή είναι και η μέρα του Πι, παγκόσμια ημέρα του Πι, αρμονικός αριθμός, χρυσή τομή. Εδώ χρυσή τομή δεν υπάρχει. Νομίζω ότι το έχουμε ρίξει πάρα πολύ στην επικοινωνία και στην εικόνα και στα λόγια και νομίζω ότι χάνουμε την ουσία και τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν όχι μόνο στην κοινωνία, γιατί αυτά είναι πλέον εμφανής σε όλα τα επίπεδα, από την εγκληματικότητα μέχρι δεν ξέρω εγώ τι, την ακρίβεια και πάει λέγοντας, αλλά και στα βασικά θέματα τα οποία υποτίθεται ότι η χώρα μας έχει δημιουργήσει ένα οικονομικό θαύμα κατά τον αγγλικό περιοδικό. Νομίζω ότι πρέπει να με περιστολή, με αναστοχασμό να ξανασκεφτούμε με ένα βασικά πράγματα χωρίς πολλές φωνές, αλλά βέβαια όταν ετοιμαζόμαστε να πάμε για εκλογές, ευρωεκλογές τον Ιούνιο, στις αρχές του Ιουνίου, και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος δεξιά και αριστερά η κυβέρνηση να μειώσει το εκλογικό της αποτελέσματα, βλέπετε ότι πάλι έχουμε ξαναρχίσει πάλι να γεμίζουμε με εικόνες και με ρητορίες την καθημερινότητά μας. Νομίζω όμως ότι τα προβλήματα είναι εδώ. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι ένα σημαντικό θέμα. Το θέμα είναι γιατί όμως υπάρχει ακρίβεια. Άρα πρέπει να δούμε και να ψάξουμε ποιες είναι οι αιτίες αυτής της ακρίβειας, παραδείγματος χάρη. Δεν είναι η ακρίβεια μόνο στα σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν είναι τιμές μόνο των προϊόντων. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω ένα στοιχείο που μου έρχεται στο μυαλό. Δεν είναι ακρίβεια το επιτόκιο που πληρώνουν οι Έλληνες δανειολήπτες, είτε επιχειρηματίες, είτε νοικοκυριά από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο είναι το μοναδικό στην Ευρώπη, το οποίο αύξησε καθ' όλη την περίοδο της πανδημίας, ακόμα και το 2023, το spread ανάμεσα στα επιτόκια καταθέσεων και τα επιτόκια χορηγήσεων. Δεν είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Δεν είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ακρίβειας η φούσκα η οποία δημιουργείται σιγά σιγά για άλλη μια φορά στην οικονομία στα ακίνητα. Με οι τιμές των ενοικίων έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Και αυτά όλα είναι συνέπειες, το επενυχθήκατε λιγάκι προηγουμένως που μιλούσατε, ότι αυτή η αύξηση, η υποτιθέμενη αύξηση των επενδύσεων και χαρά της κυβέρνησης για επενδύσεις και τα λοιπά, επί της ουσίας δεν είναι επενδύσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν μια αύξηση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, θα μας κάνουν πιο ανταγωνιστικούς και τα λοιπά. Να σας πω ένα στοιχείο έτσι πάρα πολύ απλό. Από το 2022 μέχρι το 2023, δηλαδή το 2023 σε σχέση με το 2022, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, δηλαδή οι επενδύσεις που γίνονται στις κατοικίες, αυξήθηκαν κατά 29%. Στις κατασκευές κατά 14,6%. Στα μεταλλικά προϊόντα, μηχανήματα, δηλαδή στα προϊόντα τα οποία είναι τεχνολογικά, πληροφορικά και δημιουργούν αύξηση και ενσωματώνουν τεχνολογία, μειώθηκαν κατά μείον 3,2%. Επίσης αυτό που αυξήθηκε είναι ο εξοπλισμός των μεταφορών, δηλαδή αυτοκίνητα. Είτε αυτοκίνητα λόγω που πήραν οι εταιρείες για τον τουρισμό ή οι εταιρείες οι άλλες οι οποίες υποχρεώνονται με διάφορα θεσμικά κόλπα. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι
Και τα στοιχεία, άμα τα προσέξουμε, δείχνουν την αλήθεια. Συνεπώς τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα όπως φανταζόμαστε ότι είναι. Και δεν πρέπει να πάμε μόνο στο τελικό προϊόν, δηλαδή ότι δεν έχουμε φράγκο, ότι δεν έχουμε λεφτά, τα χρήματά μας δεν φτάνουν, έχουν ακριβήνει τα πάντα, έχουν ιδιωτικοποιηθεί τα πάντα. Αλλά εντάξει, δεν είναι κανένας ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, αλλά ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες πρέπει να λειτουργούν, πρέπει να λειτουργούν μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο. Και βεβαίως είμαστε ενάντια, εγώ προσωπικά είμαι ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των βασικών κοινωνικών αγαθών, δηλαδή στην υγεία, δηλαδή σε πανεπιστήμια, δηλαδή σε μια σειρά άλλα προϊόντα και αγαθά. Άρα λοιπόν πρέπει να αναστοχαστούμε και να ξανασκεφτούμε ορισμένα βασικά πράγματα, αλλά δυστυχώς μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα της προπαγάνδας, της επικοινωνίας και πάει λέγοντας, δεν προλαβαίνει ο Έλληνας να κάτσει να σκεφτεί, διότι η δημοκρατία, κύριε Σαχίνιν, θέλει ελεύθερο χρόνο. Το μεγαλύτερο αγαθό το οποίο υπάρχει είναι ο ελεύθερος χρόνος. Πού να βρεθεί ελεύθερος χρόνος στους Έλληνες, οι οποίοι τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μπορέσουν να βγάλουν τα προστοζήν, να μορφώσουν τα παιδιά τους και πάει λέγοντας. Έχετε δίκιο. Άρα εκλείπει το βασικό στοιχείο για να λειτουργήσει η δημοκρατία. Ο ελεύθερος χρόνος. Κύριε Μελά, επειδή μια χαρά τα λέτε καιρό, τώρα προσπαθείτε πίσω από την ευημερία, το τρίκ, το επικοινωνιακό, να φτάνετε στην ουσία. Κοιτάξτε να δείτε. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, παίρνω ένα στοιχείο, αυξήθηκαν κατά 3,7%. Αλλά κυρίως λόγω του τουρισμού, που αυξήθηκε κατά 15,7%. Την ίδια ώρα όμως, 10 δισεκατομμύρια το χρόνο είναι οι εισαγωγές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων για να στηρίξουμε αυτό το εισόδημα του τουρισμού. Και την ίδια στιγμή, όπως είπατε, πράγματι, σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, δεν είναι δικά μου στοιχεία, 7,5 δις τράπεζες τα τελευταία δύο χρόνια μόνο από την αύξηση των επιτοκίων. Άρα εδώ, στην ουσία, εγώ αυτό που καταλαβαίνω, θα το πω με απλά ελληνικά, ή έχουμε μία τεράστια αναδιανομή πλούτου προς τα πάνω. Αυτό συμβαίνει στην ουσία. Δεν διαχέεται τίποτα στην κοινωνία. Εντάξει τα 2-0 Ελλάδα, εντάξει τα χρηματιστήρια ενέργειας που φτιάξανε, να τα χαίρονται, αλλά καλά το είπατε εσείς, δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το βασικό είναι η τεράστια αναδιανομή πλούτου σε βάρος του κόσμου που εργάζεται. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το που πάει η οικονομία πρίμα. Έχετε απόλυτα δίκιο. Δεν θα διαφωνήσει κανένας αυτό. Αλλά αυτό δεν αναδεικνύεται. Για να τα δείξει αυτό το πράγμα, πρέπει να δεις μια σειρά πράγματα και μια σειρά στοιχεία για να τα βάλεις. Βέβαια, ο κόσμος δεν κάθεται να μελετήσει όλα αυτά τα στοιχεία και όλα αυτά τα οποία λέμε εμείς. Δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει τι λέει η τηλεόραση για ένα λεπτό, τον ενδιαφέρουν άλλα πράγματα ή τον έχουν κάνει να τον ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Δηλαδή, να σας πω ένα στοιχείο το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Το ξέρετε ότι οι εξαγωγές αγαθών, δεν μιλάω για τον τουρισμό, με τα στοιχεία της Ελστάτ από τον 6ο του 22. Από τον 6ο του 22 έχουν αρχίσει, 6ο του 22, δηλαδή τον Ιούνιο, έχουν αρχίσει σιγά σιγά και σταδιακά και μειώνονται. Μέχρι σήμερα μειώνονται οι εξαγωγές. Το ξέρει κανένας? Όλοι ακούνε ότι οι εξαγωγές έχουν μεγαλώνουν και πάει λέγοντας. Μιλάω για τον εμπορευματικό τομέα. Έχει κανένας κάνει μελέτη να δει όλες αυτές οι επενδύσεις οι οποίες κάθε μέρα γράφονται στα site, ότι έρχονται εκείνος, έρχεται ο άλλος, κάνει επένδυση ο ένας, κάνει επένδυση ο άλλος, εάν έχει πραγματοθεί καμία από αυτές τις επενδύσεις? Παραδείγματος χάρη, σήμερα διάβαζα, μπορεί να το έχετε διαβάσει κι εσείς, ότι το ηλεκτρικό όνειρο, λέει, του Πρωθυπουργού που έγινε καπνός πριν από μερικές μέρες, η Next EGO ανακοίνωσε πως βρίσκεται στα πρόθυρα να βαρέσει κανόνι. Είναι μια εταιρεία που είχε έρθει πριν 4 χρόνια με μεγαλόπνοο σχέδιο να κατασκευάσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν κατασκεύασε κανένα μετά από 4 χρόνια και σηκώνεται και φεύγει και κατά πάσα πιθανότητα πάει στη Βόρεια Μακεδονία. Μάλιστα. Μα ωραία πράγματα. Ωραία. Δηλαδή θέλω να πω. Ωραίες οι ανακοινώσεις, οι εξαγγελίες κτλ. Μετά από 2 χρόνια
κοιτάμε αν έγινε τίποτα από αυτές τις επενδύσεις. Ή μόνο οι επενδύσεις έγιναν στο real estate με τη χρυσή βίζα και σε μια σειρά άλλα περιφερή δραστηριότητες. Να σας πω κάτι, κύριε Μελάκη, και θέλω λίγο να μας βοηθήσετε εδώ για να το καταλάβει και ο κόσμος. Κοιτάξτε, ακούω εδώ από τη μία-μία εικόνα για άφθονο χρήμα από ορονοκατέβατα κέρδη, αυξανόμενο κρατικό δανεισμό, πληθωριστικά φορολογικά έσοδα, ταχεία ρευστοποίηση, χωρίς κοινωνικά βέβαια και αναπτυξιακά κριτήρια των πόρων, ειδικά του Ταμείου Ανάκαμψης, φτιάχνουμε μια μαγική εικόνα ανάπτυξης, παρότι το ΑΕΠ είναι μικρότερο και το χρέος πολύ ψηλότερο από όσο ήταν πριν 15 χρόνια όταν μπαίναμε στα μνημόνια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά... και μειώθηκε. Μάλιστα. Και σε δηλαδή το, 2023, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, το 2023 είχαμε πει για 2,4-2,5, προσβιώθηκε στο 2. Έχετε δίκιο. Και θέλω να καταλήξω κάπου. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό πέρυσι, οι επενδύσεις θα αυξάνονταν 15,5, αυξήθηκαν 7. Ακριβώς. Φέτος προβλέπεται ότι θα αυξηθούν 15,1, αλλά είναι στον αέρα. Αλλά το ερώτημα εδώ είναι, οι σχετικά μεγάλες επενδύσεις γίνονται. Γίνονται με λεφτά του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και μόνο μια μικρή ιδιωτική συμμετοχή στο κεφάλαιο. Και τι γίνονται τα κέρδη πέρα από την πολυτελή κατανάλωση. Έχετε για... πάρα πολύ. Μισό λεπτό, μεγάλο... θέλω να σας το διαβάσω γιατί θέλω να το σχολιάσετε όλο. Διαβάζω λοιπόν το εξής στοιχείο. Η αυξημένη κερδοφορία που αποκτάται εδώ, χάρη στον πληθωρισμό κερδών, αναζητεί την τύχη της εκτός συνόρων. Έτσι, οι ελληνικές άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από 1,147 εκατομμύρια που ήταν το 2021 αυξήθηκαν 121% και έφτασαν τα 2,538 εκατομμύρια το 2022 και πέρυσι άλλο 28 έφτασαν τα 3,240. Δηλαδή μέσα σε 3 χρόνια τα κέρδη που φεύγουν παρακάτι τριπλασιάστηκαν. Αυτοί είναι χαζοί ή κάτι βλέπουν? Αυτοί κοιτάνε το συμφέρον τους, αλλά δεν είναι μόνο οι άμεσες κρίνες επενδύσεις οι οποίες έχουν αυξηθεί τα τελευταία 2 χρόνια των Ελλήνων στο εξωτερικό, αλλά είναι και επενδύσεις καρτοφυλακίου. Μάλιστα. Δηλαδή οι επενδύσεις οι οποίες κάνουν οι Έλληνες, τρόπος το λέγεται, επενδύσεις τοποθετήσεις θα ήταν το πιο σωστό, σε διάφορα ξένα, ομόλογα και χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα οποία επίσης έχουν αυξηθεί. Άρα δηλαδή έχουμε μια εκροή. Ακούστε, έχω την εντύπωση ότι όπως είναι το σκηνικό σήμερα στην Ελλάδα όσον αφορά τους πόρους και τα χρήματα, ευτυχώς που υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης και υπάρχουν ορισμένοι πόροι που δίνουν στην οικονομία, διαφορετικά οι υποχρεώσεις της Ελλάδας είναι πάρα πολλές και νομίζω ότι σιγά σιγά αλλά σταθερά πηγαίνουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε... που θα μπορούμε ίσα ίσα να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά παραδείγματος χάρη τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία μας έχουν υποχρεώσει να παράγουμε στο Δινεκές μέχρι το 2070 2,1-2,3 κάθε χρόνο. Επομένως τα πράγματα δυσκολεύουν και από αυτή την πλευρά, διότι μην ξεχνάτε ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, έστω αν και μεταδίδουν και μεταφέρονται όπως το λέτε πολύ σωστά εσείς στους λίγους, θα σταματήσουν το 2026. Καλά. Εδώ το γύρω γκρουπ. Επομένως το 2026 πρέπει να δούμε αν το ιδιωτικό κεφάλαιο ή το επιχειρηματικό κεφάλαιο της Ελλάδος θα συνεχίσει να επενδύει ή θα επενδύει όπως είπατε στο εξωτερικό. Μάλιστα. Και βάλτε και το γύρω γκρουπ που λέει παγώστε όλα, επιστρέφουμε στη λιτότητα. Εδώ μου στέλνουν ακροατές ακούγοντάς σας. Λέει. Να πω λέει στον κύριο Μελά ο Νίκος για την εταιριάρα που θα φτιάχνε εργοστάσιο στην Ελλάδα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ήταν πτωχευμένη ήδη τότε και ξαναπτώχευσε. Να δούμε για το δίθεν R&D της Τέσλα που στεγάζεται σε κτίριο της του Δημόκρητου. Ακούστε το αυτό. Με κονδύλια που προέρχονται από το ΕΣΠΑ, ο Άρε Μάσκ, και αντί για έρευνα έχει γίνει γραφείο εύρεσης εργασίας ασκούμενων στα facilities που διατηρεί στην υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό και αν είναι η ανάπτυξη. Ο Λεωνίδας μου λέει: έχει δίκιο ο κύριος Μελάς, είναι οδηγός τράκτορα. Εδώ και 6 μήνες βογκάμε για να βρούμε εξαγωγή. Πολλά αυτοκίνητά μας χάνουν δρομολόγια και η εισαγωγή συγκεκριμένα από τη Γερμανία δεν πάει καλά. 25 χρόνια δουλεύω τη Γερμανία, πρώτη φορά τους βλέπω σε τέτοια κατάσταση. Και τέλος ο Θύμιας. Γράφει η Ελστάτ, όχι εγώ, πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων 15%. Και μετά κάνει ένα άλμα στο επόμενο πινάκι, αύξηση λέει το ΑΕΠ και ανάπτυξη. Πώς? Με απέλησαν να λαβγάζω περισσότερα.
Εντάξει, τώρα αυτό είναι στατιστικά. Είναι η ανάπτυξη, η μεγέθυνση του ΕΠΟ. Σωστά. Αλλά ο κόσμος πάντως ακτινογραφεί. Δεν εξαρτάται μόνο από την κατανάλωση, εξαρτάται και από τις επενδύσεις, εξαρτάται από μια σειρά άλλα πράγματα. Από τις εξαγωγές και πελέγοντες. Αλλά έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο. Η Γερμανία, πραγματικά, οι εξαγωγές μας, οι οποίες σας είπα έχουν αρχίσει και μειώνονται σταδιακά από τον 6ο του 2022, δεν είναι ανεξάρτητες από την κατάσταση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά στη Γερμανία. Αν σκεφτείτε ότι η Γερμανία είναι από τις πρώτες, αν δεν είναι η πρώτη εξαγωγική χώρα για τα προϊόντα της Ελλάδας. Επομένως, σαφέστατα η μοίρα μας είναι συνδεδεμένη προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή είναι συνδεδεμένη με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Ευρώπη. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε τεράστιες δυσκολίες και άλλου είδους. Δηλαδή, να σας πω ένα στοιχείο, συγγνώμη που θα το πω έτσι λίγο τεχνικά. Όσο μεγαλώνει το ΑΕΠ μας, τόσο μεγαλώνει το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Και τόσο δημιουργείται πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει εισαγωγή, χρειαζόμαστε εισαγωγές πόρων, εργαλείων, ημικατεργασμένων για να παράγουμε αυτά τα οποία εξάγουμε στη συνέχεια. Μάλιστα. Σε μεγάλο βαθμό. Άρα αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στην ελληνική οικονομία. Εάν βάλουμε ότι δημιουργούνται και εισοδήματα από τον τουρισμό, τα οποία είναι ιονή παραγόμενα στη χώρα και δημιουργούν ένα υψηλότερο εισόδημα, και αυτά κατευθύνονται προς τις εξαγωγές. Δεν μου λέτε, η αύξηση του ΑΕΠ δεν βασίζεται κατά κύριο λόγο σε στοιχεία που δίνουν 5-10 μεγάλες εταιρείες που έχουν να κάνουν με δηληστήρια, ΑΠΕ, ενέργεια και πάει λέγοντας, από εκεί δεν φουσκώνει. Από πού φουσκώνει δηλαδή? Όχι, κάνει. Υπάρχει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, η οποία παίρνει τα στοιχεία. Δεν παίρνει μόνο από 5 εταιρείες, προς Θεού. Ναι, αλλά το λέω κύριε Μελά με ποια έννοια? Επειδή έχετε επιμείνει. Όταν η χώρα δεν έχει μια στρατηγική παραγωγικού μοντέλου αυτενεργούντος και πρέπει να εισάγει για να παράγει, για να εξάγει, τα λεφτά έχουν χαθεί. Πολύ απλά το λέω. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα λεφτά επιστρέφουν. Επιστρέφουν σε μεγάλο βαθμό σε αυτούς που υποτίθεται ότι εξάγουμε. Γιατί μεγάλο μέρος από τις εξαγωγές μας είναι εισαγωγές, είναι εισδροές, οι οποίες προέρχονται από αυτές τις χώρες. Είναι πολύ καθαρά. Δηλαδή η προστιθέμενη αξία στην ελληνική βιομηχανία δεν είναι παραπάνω από 30%, ίσως και λιγότερο. Δηλαδή τα υπόλοιπα 70% επί της ουσίας είναι εισδροές από το εξωτερικό. Ξέρετε. Άρα έχουμε τεράστια προβλήματα. Αντί λοιπόν να κάτσουμε να σκεφτούμε επί της ουσίας αυτά τα θέματα, εμείς πανηγυρίζουμε, δεν ξέρω για ποιο λόγο πανηγυρίζουμε. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί πανηγυρίζουμε. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω για ποιο λόγο πανηγυρίζουμε. Αντί να κάτσουμε να σκεφτούμε επί της ουσίας σοβαρά, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και ένα χρέος, το οποίο πρέπει να το εξυπηρετήσουμε μέχρι το 2070, το οποίο καλώς μέχρι τώρα λειτουργεί λόγω της συμφωνίας του 2018 σε μεγάλο βαθμό μέχρι το 2032. Το 2032 τι θα γίνει? Θα έχουμε 25 δισεκατομμύρια περίπου επιπλέον τόκους που δεν πληρώνουμε. Άρα τι θα γίνει, θα πάμε σε νέο μνημόνιο μετά το 32? Το 32 θα δούμε πώς θα συμπεριφερθούν οι Ευρωπαίοι, αν θα το βάλουν, πιθανότητα θα το βάλουν και αυτό σε άλλα 30 χρόνια κτλ. Άρα θα μεγαλώσει το χρέος. Μετά υπάρχει ένα άλλο πράγμα, το οποίο μου έκανε τεράστια εντύπωση. Εχθές ο Πρωθυπουργός είχε πάει στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης. Μάλιστα. Αν έχω ένα λεπτό. Βεβαίως, βεβαίως. Τον άκουσα λοιπόν πανηγυρικά να λέει, είχε βάλει νέο κάτι νέο εκεί που λέγανε, το ταμείο θα φτιάξει όσο περισσότεροι, θα έχουμε περισσότερες συντάξεις επικουρικές κτλ. Ο καθηγητής Ρομπόλης επανειλημμένως έχει δείξει με στοιχεία ότι αυτή η μετάβαση από ένα ταμείο που υπάρχει σήμερα στο ταμείο κεφαλαιοποίηση επικουρικό θα στοιχήσει στη χώρα περίπου τα 70 δισεκατομμύρια. Θα επιβαρύνει το χρέος δημοσιονομικά κατά 70 δισεκατομμύρια. Κανείς δεν του έχει απαντήσει. Κανείς δεν του έχει απαντήσει. Καταλαβαίνετε, λέω, άρα 70 δισεκατομμύρια κόστος δημοσιονομικό θα έχει αυτή η μετάβαση σε μάκρος χρόνου. Δηλαδή το χρέος θα μεγαλώσει κατά 70 δισεκατομμύρια, όχι σε μια χρονιά, αλλά σε 30 χρόνια.
Κανείς δεν του έχει απαντήσει από την κυβέρνηση. Αν μπορούσα... Δεν είναι εντυπωσιακό ότι κανείς απαξιούν μετά... να απαντήσουν σε οτιδήποτε λέγεται. Δεν είναι το πρώτο άλλωστε, κύριε Μελά. Και από την άλλη μεριά πανηγυρίζουμε για ένα Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, το οποίο υποτίθεται ότι θα δώσει μεγαλύτερες συντάξεις στους νέους ανθρώπους που μπήκαν σε δουλειά τώρα μετά από 30-35 χρόνια. Ζήσε μάιμουν αυτή τη στιγμή, πώς το ξέρουν να τα μου πείτε. Ότι αυτό θα γίνει μετά 35 χρόνια. Άρα κύριε Μελά, πάμε. Γι' αυτό σας λέω, τα πράγματα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν συζητιούνται, δεν τα βάζουμε κάτω να τα συζητήσουμε σοβαρά. Δυστυχώς είμαστε λιγάκι, όχι εμείς, είμαστε αρεσκόμεθα στην πολιτική ρητορία. Αυτό είναι φως φανάρι. Άρα κύριε Μελά, τα σπουδαία... Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι όμως, δηλαδή μάλλον θα προχωράμε όπως προχωρήσαμε μέχρι τώρα. Ναι, επειδή όμως το Eurogroup είπε και για... Όλοι μιλάνε για αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος και επί της ουσίας, το έχω επαναλάβει και το δεν λέω λένε και θα το τίποτα. Ξαναπώ, ότι επί της ουσίας επανερχόμεθα έστω και λίγο διαφορετικά για την διαφορετικά τα χρόνια σε ένα παλιό υπόδειγμα όπου πάλι οι κατοικίες, το real estate και όλα αυτά τα πράγματα αρχίζουν να παίζουν το βασικό ρόλο όπως ήταν και στο παλιό υπόδειγμα. Μάλιστα. Και αυτό το δείχνω τώρα με ένα άρθρο που γράφω, θα το δημοσιεύσω αύριο, δεν προλάβω το σήμερα. Θα το δείτε. Ελάτε, λέω, βάλτε τον επίλογο, τι να κάνουμε. Τα τεχνικά προκύπτουν πάντα. Ελάτε. Εντάξει, δεν είπα τίποτα. Απλώς επαναλαμβάνω αυτό που λέω, ότι τα προβλήματα υπάρχουν στην ελληνική οικονομία, είναι σοβαρά. Είναι σοβαρά για τα νοικοκυριά, για την ακρίβεια, για μια σειρά άλλα θέματα. Αλλά είναι και σοβαρά, διότι κανένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία δεν έχει λυθεί. Συνεχίζουν να υπάρχουν και πολλά από αυτά να χειροτερεύουν. Πολλά μπαζώματα πέφτουν, κύριε Μελά, και στην οικονομία. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Παντού μπάζωμα. Λοιπόν, καλά πάμε. Καλημέρα, να είστε καλά. Γεια σας.